ψευγών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστη μας στρατού και υπέρ του Κύριων των Θεών ημών επιπλέον συνεργείς και καταβοδός σε αυτούς εν πάση. Πάντων των εν της ιερής ημών αγώσιν υπερ πίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ τους χωρίθην αυτής, πάντη με ημα εκουσιών δε και ακούσιων. Πάσαν πόλη και χώρα να απόργεις λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ύλων ευμηνή και ευδιάλακτων γενέσετων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψ και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Κύριε ο Θεός ημών, όταν σύμπαντα το Σοκράτη συνέχονται τη Θεία σου και πανασθενή βουλή κυβερνών, ο εκάστο έθνη τας ιδίας οροθεσίας θέμενος, το δεύσε εγώ σημών έθνος εξαιρέτως ευεργετήσας στην επίγνωση της εις αληθείας αυτό χαρισάμενος και προς το φως του της αληθού σημών θρησκείας καθοδηγήσας, εξ αυτού δε μεγάλους της Εκκλησίας Πατέρας και διδασκάλους αναδείξας. Και ελεύθερον μεν αυτό, επί αιώνας διατηρήσας τη Θεία Σου χάρτη, δουλωθέν δε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον εύθυν βίων αυτό εξαναστής. Αυτός Πανάγιε Δέσποτα πρόσδεξε τας χριστηρίους ημών δεήσεις, επί την απελευθερώση και την παλιγενεσία αυτού. Τα μεν ψυχάς των υπερπίστος και πατρίδος, ο ηρωικός αγωνισαμένο και ενδόξος, εν της ιερής ημών αγώς υπεσόντων, ή υπό των πολεμίων ανερθέντων πατέρων και αδερφών ημών, μετά των απαιώνος έβρας της άντων ανάπαυσον. Ημάς δε πάντας αξίους της ελευθερίας ανάδειξον, εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, και εις πάν έργων αγαθών και εσύ ευάριστον καθοδήγησον, τους πιστούς άρχοντες ημών, εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Και λάλησον αγαθά τα εν της καρδίας αυτών υπέρ της Εκκλησίας και παντός του λαού σου, σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και σι τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γη και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Ο δήμας τους ανθρώπους και δια τη μητέρα σωτηρία εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένους Σαρκωθήνε κατά δεξάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράτου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των τιμίων θείων δυνάμεων σωμάτων και εσύ εσμή εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και καηνίκων μαρτύρων των οσιών και θεοφόρων πατέρων ημών των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάτου Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άγιες και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ο Λόγος. Σεβαστέ Πατέρα, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και των σωμάτων ασφαλείας, κύριοι εκπρόσωποι του πολιτιστικού συλλόγου του τόπου μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και υπερηφάνεια γιορτάζουμε σήμερα την Εθνική Βαλιγενεσία του 1821,
γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει και η πατρίδα. Σήμερα ο χαράς Ευαγγέλιο. Αιτία αυτής της χαράς είναι τα δύο χέρια. Το χέρι και χαριτωμένη Μαρία και το χέρι ο χέρι Ελευθεριά. Με το πρώτο χέρι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Ο Λόγος άξι γίνεται και σκήνωσε νημή. Σήμερα τη σωτηρία σημώ το κεφάλι. Ο Θεός συγχώρησε τον άνθρωπο και στέλνει το μονογενή του Υιό για να σηκώσει τους αναμάρτητους ώμους του όλη την αμαρτία του κόσμου. Με το δεύτερο χέρι ανέτειλε η ευλογημένη ημέρα της 25ης Μαρτίου 1821. Τα τρόπια του Μαραθώνος δεν υφάνησαν ο χρόνος, ουδές αλαμίνος έργα των Ελλήνων. Θαύμα μέγα, η Γρική ήταν στο Ρούντα και καλά δεν τιμούνται, θα πει ο Ρήγας Φεραίος. Και έγινε το θαύμα, το μεγάλο θαύμα. Η Ελλάδα ελευθερώνεται. Μέσα από τη δουλεία οι Έλληνες όχι μόνο διατήρησαν τη συνείδηση της εθνικής τους υπόστασης, αλλά συγκέντρωσαν μέσα τους ηθικές και πνευματικές δυνάμεις ανυπολόγιστες. Ο Οθωμανικός δεσποτισμός τους έφερε σε δεινότατη θέση, με αποκορύφωμα την ερήμωση των περιουσιών τους, το παιδομάζωμα, τη μετατροπή των εκκλησιών σε τζαμιά και οδήγησε πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες στα σκλαβοπάζα της Ανατολής. Το 1821 έδειξε ότι η Ελλάδα δεν ήταν πεθαμένη και ότι είχε μείνει άγρυπνη μέσα στους αιώνες της τουρκικής δουλείας, άγρυπνη στην ψυχή και ελεύθερη στο πνεύμα. Σε προκήρυξή τους οι Έλληνες Πελοποννήσου έγραφαν: «Ομοφόνος που αποφασίσαμε όλοι ή να ελευθερωθούμεν ή να αποθάνουμε. Εστερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, αποφασίσαμε να λάβουμε τα άρματα και να ορμήσουμε κατά του τυράννου. Την αυγή της 25ης Μαρτίου στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο σεβάσμιος ιεράρχης παλαιών πατρών Γερμανός ύψασε το λαύρο της Επανάστασης και όλοι οι πλαρχηγοί, αρματολοί, κλέφτες και λαός ορκίστηκαν. Ολόκληρο το σκλαβωμένο τότε έθνος μας ανταποκρίθηκε σύσσωμο. Κολοκοτρώνης, Διάκος, Ανδρούτσους, Καραϊσκάκης, Παπαφλέσσας, Μακρυγιάννης, Βότσαρης, Νικηταράς, Μιαούλης, Κανάρης και τόσοι άλλοι πρωτοστατούν και συντρίφουν τον εχθρό. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογίου επιχειρούν ηρωική έξοδο. Οι γυναίκες του Σουλίου χορεύουν στο Ζάλογο το χορό του θανάτου. Το Κούγκι, τα Ψαρά, το Αρκάδι γίνονται ολοκαυτώματα. Η Αλαμάνα, η Γραβιά, το Βαλτέτσι, το Μανιάκι, τα Δερβενάκια, η Χαλκιδική, η Ναούσα έγιναν βωμός για να μαρτυρούν πως η θέληση ενός λαού είναι ικανή να διδάξει πώς να ζει κανείς ελεύθερος. Πάνω από 800.000 ψυχές θυσιάστηκαν στον αγώνα για να ελευθερώσουν κάπου 1,5 εκατομμύριο λαού, που στην πλειοψηφία τους ήταν άστεγος, πάμφτωχος και χαροκαμένος. Τι άραγε δείχνει το 21, πάνω και πέρα απ' όλα δείχνει την αγάπη για μια ελεύθερη ανεξάρτητη ζωή. Δείχνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μας προσφέρουν οι αγωνιστές τα όπλα τους. Αυτά είναι επαρχαιωμένα και η θέση τους είναι στο μουσείο. Μας προσφέρουν το αϊθαλές μήνυμα ότι ο άνθρωπος νοείται άνθρωπος μόνος ελεύθερος. Ότι η ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο μέσα σε συνθήκες ελευθερίας. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι για το μουσείο. Παραμένει ενεργό όσο οι δυνάμεις της τυραννίας παραμένουν επίσης ενεργές μέσα στις διαδικασίες της ιστορίας. Η ελευθερία είναι ένα αγαθό ικανό να οδηγήσει τους ανθρώπους ίσα πάνω στο θάνατο. Το να αποδείξουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε πολλές φορές ιδιωτελείς και στερόβουλοι είναι ορθόν μεν ου μέγα δε. Γρηγόρης Θεολόγος. Σπουδαίο είναι να κατανοήσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος δεν διστάζει να πεθάνει για να χαρούν οι συνάνθρωποι του την ελευθερία. Ο ίδιος ο θάνατος άλλωστε είναι μια μορφή απελευθέρωσης. Ένας χριστιανός μάρτυρας έγραφε λίγο πριν υποστεί το μαρτυρικό του θάνατο. Ερώτο ποθανή, Ιγνάτιος Θεοφόρος. Έτσι το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος αποκτά ιδιαίτερο νόημα και περιεχόμενο. Οι προπάτοι πολλών από εμάς σκοτώθηκαν κατά χιλιάδες στα πεδία των μαχών της Επανάστασης, προσφέροντας τη ζωή τους για την ελευθερία των παιδιών τους. Για την ελευθερία τη δική μας. Ο κατάλογος είναι ανεξάρτητος και σε θέση να θυμίζει σε κάθε εποχή ότι η ελευθερία αποκτιέται με θυσίες και αγώνες. Ευλαβείς προσκυνητές, λοιπόν, σήμερα κλείνουμε νοερά το γόνι μπροστά στους τάφους των αθάνατων νεκρών μας και υψώνουμε ευγνωμοσύνη το νου και την καρδιά μας στους ελευθερωτές. Τους ήρωες και μάρτυρες των ηρωικών αγώνων του 1821. Αυτό δεν είναι ο φόρος τιμής και το θυμίαμα της ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη σας θυσία, αθάνατοι ήρωες. Εναπόκειται σε εμάς και σε εσάς τους νέους που θα πάρετε στο μέλλον στα χέρια σας τις τύχες της πατρίδας μας, να μπορούμε να ξεπερνούμε τις ιδιοτέλειές μας, να φανούμε αντάξει προγόνων εν αρέτων, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, όπως την παραλάβαμε. Και να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας που διασφαλίζει τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτικές μας ελευθερίες. Πρόκειται για αγαθά που αποκτήθηκαν με αγώνες και θυσίες και χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση και αδιάκοπη προσπάθεια για να διατηρηθούν.
Παραμένω λοιπόν πάντα επί κυρίες τύχη του ποιητή με τους οποίους παρότρινε τους νέους της εποχής τους σε νέους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανέναν, μεθύστε με το θάνατο κρασί του 21. Ζήτω 25 Μαρτίου 1821. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος τελεσσίν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός. Άγιος ο Θάνατος τελεσσίν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος τελεσσίν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σώαν αυτόν αιώνα. Αμήν. Παναγία Τρία ελέησον μας, Κύριε λάστι μαρτύς μόνο, δάσ' τα συγχώρησαν μη σμήν. Άγιε επίσκεφε και για στα συνέθη μόνο έναν και το όνομα του Θεού, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σώαν αυτόν αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημώνων εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Δουνάρτο ημών των οποίους σου δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα αφήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών. Και μη σε έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσου ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φυλάτων αυτάς, εις τη μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει στα θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειμ, και τάσο δυνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Άγνη και άχναντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος και η Σάσα, πρέσβε υπέρ του συγχωρηθήνε και ελεηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο δεμεθάς απάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης, τα ψυχά των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ σχοληθήνε αυτούς παν πλημέλημα εκουσιόντα και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θεηδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άστον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμενα. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός τον θάνο καταπατήσας τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή τον κόσμο σου οδρυσάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών. Εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και εν τα δικαίων συναριθμίσε εμάς ελεήσε, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν, λόγο ή έργο ή διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέ στην άνθρωπο ο ζήσετε και ο χαμαρτήσει, σιγάρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει η δικαιοσύνη σου. Δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια του Κυρίου Δεϊθώμα. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση τα ψυχά των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στο ανάρσου πατρί και το Παναγίο και αθώ και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σοι ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου Αγίας αυτού Μητρός εις τον Ευαγγελισμόν ευλαβώς εορτάζομεν των Αγίων ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς
Απόστολοι, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίως συναριθμίσε εμάς δελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός αυτός αναπαύσει. Κατάβληση κεφάλαιο. Εν πρόσωπος Δήμου Λευκάδας. Εκπρόσωπος κοινότητας Καλλιάς. Εκπρόσωπος Εθνικής Αντίστασης. Εκπρόσωπος Πολεμικής Αεροπορίας. Εκπρόσωπος Γυμνασίου Καρδιάς. Αθάνατοι ήρωες, το Γυμνάσιο Καρδιάς καταθέτει τούτο το δάφνινο στεφάνι σε ένδειξη τιμής και ευλάβειας σε εσάς που ποτίσατε με το αίμα σας στα δέντρα της Λευκαδιάς. Αιωνία σας η μνήμη. Εκπρόσωπος Λυκειακών Τάξεων Γυμνασίου Καρδιάς. Αθάνατοι ήρωες, οι ηλικιακές τάξεις του Γυμνασίου Καρδιάς καταθέτουν τούτο το δάφνινο στεφάνι σε εσάς που πέσατε ήρωες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αιωνία σας η μνήμη. Πρόσωπο του Διαγωγείου και Παιδικού Σταθμού Καρδιάς. Φωνάζω να ακουστώ παντού, σε όλη την οικουμένη. Χώρα που βγάζει λεβεντιές, ποτέ της δεν πεθαίνει. Δεχτείτε το στεφάνι αυτό, που η γαλανόλευκη το δένει, το χώμα που σας σκέπασε, αιώνια ελαφρύ να μένει.
Συλλόγου Καρσάρων Αθήνας. Αθάνατη. Ενώ είναι ακούς η γη. Εθνικός ύμνος. Thank you.
Yeah.
μπροστά.